Ο κύριος Δήμος Κουμπούρης είναι μαζί μας. Είναι μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος και υποψήφιος βουλευτής με το ΚΚΕ στη Δυτική, με το ΚΚΕ στη Δυτική Αττική. Καλή σας ημέρα, κύριε Κουμπούρη. Καλημέρα και σε εσάς και στους δύο. Καλημέρα σας, κύριε Κουμπούρη. Κύριε Κουμπούρη, εσείς πολιτεύεστε σε μια περιοχή η οποία έχει τα δικά της συγκεκριμένα προβλήματα και ζητήματα. Προβλήματα και ζητήματα τα οποία αφορούν και έχουν να κάνουν και συνολικά, ή μάλλον προβλήματα και ζητήματα τα οποία επιδεινώνονται περισσότερο όταν μια χώρα περνάει μια κρίση, όπως η χώρα μας που διανύει εδώ και 10 χρόνια αυτή την κρίση χρέους. Τι είναι αυτό το οποίο προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος για να μπορέσουν αυτά τα προβλήματα να αντιμετωπιστούν? Προτείνει μια κατεύθυνση διαφορετική από αυτή των μνημονίων και της δημοσιονομικής, του δημοσιονομικού νοικοκυρέματος, και αν ναι, εντός, εκτός ευρώ, τι είναι αυτό το οποίο οραματίζεστε? Κοιτάξτε να σας πω, πράγματι η περιοχή που εγώ τώρα ας πούμε είμαι υποψήφιος, η Δυτική Αττική και κυρίως η Ελευσίνα, τα Μέγαρα, αυτές οι περιοχές και τα λοιπά, είναι μια μαρτυρία της ανάπτυξης που έγινε τα προηγούμενα χρόνια και της κρίσης η οποία ήρθε στη συνέχεια, της καπιταλιστικής κρίσης. Αυτή η ανάπτυξη, τόσο η ανάπτυξη όσο και η κρίση, δεν ευνόησαν ποτέ και δεν έλυσαν προβλήματα του παραγωγού του πλούτου αυτής της περιοχής, δηλαδή του εργαζόμενου. Mm-hmm. Είδε την περίοδο της ανάπτυξης, συγκεντρώθηκαν κέρδη και υπερκέρδη στα μεγάλα μονοπόλια της περιοχής. Η περιοχή μας είναι από τις πιο επιβαρημένες περιοχές της χώρας μας από την άποψη των μέτρων του περιβάλλοντος, δηλαδή της μόλυνσης, των επαγγελματικών ασθενειών, της άναρχης δόμησης. Δόθηκε η γη και η είδωρ, θα σας έλεγα, στο μεγάλο κεφάλαιο για αυτή την ανάπτυξη και οι εργαζόμενοι έζησαν στη φτώχεια, στην ανασφάλεια. Για να πάρει κανείς μεροκάματο έπρεπε να δουλεύει 16 ώρες και από παλιά. Και φυσικά όσοι δούλεψαν υπερορίες μέσα στις βαριές, στη βαριά βιομηχανία, έφυγαν από τη ζωή πολύ γρήγορα. Το κεφάλαιο κέρδισε πάρα πολλά από εκείνη την περιοχή, επένδυσε σε αλλού, σε όλο τον κόσμο. Και την περίοδο της κρίσης βεβαίως ζήσαμε όλοι μια τραγική κατάσταση με την ανεργία, με τη φτώχεια, με το κλείσιμο των επιχειρήσεων που και αδικούσε σκοπό στο μεγάλο κεφάλαιο ήθελε να αξιοποιήσει. Καταλαβαίνετε ότι αυτή η ανάπτυξη δεν είναι ανάπτυξη για το λαό. Και φυσικά το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχει διαφορετική πρόταση και πρόταση για την οικονομία, για όλα τα ζητήματα και για το περιβάλλον, αλλά και για την ίδια την εξουσία. Όμως εκτιμάμε, κύριε Νότη και κυρία Μοσχολιού, ότι τη Δευτέρα των εκλογών δεν είναι ας πούμε έτοιμο το εκλογικό σώμα, οι εργαζόμενοι, ο λαός, να δώσουν αυτή την εξουσία στο ΚΚΕ. Γι' αυτό εμείς από την δικιά μας πλευρά λέμε ότι ο κόσμος πράγματι μπορεί να αντιδράσει σε όλα αυτά που έζησε, να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ, να του δώσει τη δύναμη, γιατί τη Δευτέρα θα χρειαστεί μια ισχυρή αντιπολίτευση απέναντι σε μια κυβέρνηση αντιλαϊκή που ουσιαστικά θα κυβερνάει πάλι η Ευρωπαϊκή Ένωση, το μεγάλο κεφάλαιο, οι πολυεθνικές, θα είναι εδώ και η επιτήρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα ματωμένα πλεονάσματα, και τα προβλήματα θα συνεχίζονται για το λαό και για τους εργαζόμενους, όλα αυτά που ζήσαμε και τα επώδυνα, γιατί όπως ξέρετε εδώ θα είναι και τα μνημόνια και η εφαρμοστική νόμη και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτό μπορεί να το κάνει ο λαός τώρα, να ισχυροποιήσει το ΚΚΕ απέναντι σε μια αντιλαϊκή κυβέρνηση, γιατί θα χρειαστεί και μέσα στη Βουλή βεβαίως για λύσεις που μπορούν να δοθούν και τώρα, όπως δόθηκαν λύσεις στην περιοχή μας κάτω από την πίεση των εργαζομένων και του λαού τα περασμένα χρόνια, που υποχρεώθηκαν να βάλουν φίλτρα, βιομηχανίες, να πάρουν ορισμένα μέτρα για τη μόλυνση της θάλασσας και τα λοιπά, να πάρουν μέτρα με την πάλη του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος από παλιότερα μέσα στα εργοστάσια, για να μην έχουμε τα τραγικά θύματα που είχαμε, γιατί εμείς ξέρετε από τα πιο μεγάλα ατυχήματα και δυστυχήματα έχουν γίνει στην περιοχή αυτή. Στις μεγάλες βιομηχανικές μονάδες που είναι και εργατικά ατυχήματα. Ναι. Μονάδες, και ξέρετε κυρία Μοσχολιού για την Περικάλη, γιατί έχουμε συζητήσει. Εγώ το ξέρω καλά. Βεβαίως, ναι. Τι έχει συμβεί εκεί. Εμείς είχαμε, πώς το λένε, ακούγαμε τις σιρήνες των ασθενοφόρων να ουρλιάζουν και πραγματικά έβγαινε όλη η πόλη έξω να δουν πάλι
τι τραγικό έχει γίνει. Είναι τραγωδία και είναι μια περιοχή που το έχει ζήσει πολύ αυτό και με πολύ μεγάλη αλληλεγγύη, να το πούμε, κάτι και όλοι το ζουν, διότι είναι μια περιοχή που ζει από αυτές τις μεγάλες επιχειρήσεις. Η κατάσταση στα δυτικά που με την ανεργία, αλλά και γενικά με την οικονομία και πόσο έχουν επηρεάσει τα τελευταία χρόνια και η πτώση των δραστηριοτήτων αυτών των μεγάλων βιομηχανιών. Και βέβαια έζησε και πολύ τραγικά περιστατικά και με τις πλημμύρες. Δηλαδή, πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση, ειδικά τα τελευταία χρόνια εκεί? Βλέπετε ότι σε αυτή την περιοχή που έγινε αυτή η μεγάλη ανάπτυξη, όπως λέμε, για το 45% της βαριάς βιομηχανίας ήταν εκεί εγκατεστημένο, η περιοχή αυτή έζησε όλα αυτά τα βάσανα, η αναρχία στην δόμηση, στα σπίτια κτλ. Έλλειψη πραγματικά αντιπλημμυρικών έργων, δασοπροστασίας, προστασία από τα βιομηχανικά ατυχήματα κτλ. Όλα αυτά συν τα οικονομικά προβλήματα που έζησε αυτή η περιοχή, τα πολύ μεγάλα της ανεργίας και τη μεγαλοβιομηχανία κάναν αλλού επιχειρήσεις. Στο εξωτερικό, καράβια κτλ. Έκλεισαν από αυτές τις επιχειρήσεις, συρρυκνώθηκαν και φυσικά καταλαβαίνετε ότι εκείνος που έχασε είναι ο εργαζόμενος στα λαϊκά στρώματα κτλ. Λοιπόν, μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη σε όφελος του λαού και των εργαζομένων, αλλά δεν μπορεί μέσα σε αυτή την εκμεταλλευτική κοινωνία να λυθεί αυτό το ζήτημα. Μπορούμε όμως να αποκρούσουμε πολιτικές αντιλαϊκές, μπορούμε να τους υποχρεώσουμε να παίρνονται μέτρα, μπορούμε να οι εργαζόμενοι να δουλεύουν με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και όχι να δουλεύουν 16 ώρα και ανεξάλεκτα ωράρια για να πάρουν το μεροκάματό τους, ένα μεροκάματο που θα ζει με αξιοπρέπεια. Μπορούν οι συνταξιούχοι που πραγματικά έχουν ταλαιπωρηθεί για να πάρουν τις συντάξεις τους μέσα σε αυτή την βάρβαρη, αν θέλετε, κατάσταση της εργασίας τους και τα λοιπά, να ζήσουν καλύτερα, να παίρνουν τις συντάξεις τους. Ζήσαμε όλα αυτά τα χρόνια βάρβαρες πολιτικές που εφαρμόστηκαν από όλες τις κυβερνήσεις, είτε φορούσαν τη μάσκα, ας πούμε, της δεξιάς, των σοσιαλιστών, είτε σε αυτοδυναμία της αριστεράς, είτε σε συνεργασίες και τα λοιπά που τις είδαμε και τα λοιπά. Εφάρμοσαν όλα τα μνημόνια, εφάρμοσαν όλες τις αντιλαϊκές πολιτικές, τσάκισαν τους εργαζόμενους, τσάκισαν τους συνταξιούχους, τη νέα γενιά και φυσικά αυτή η ανάπτυξη που έγινε στην περιοχή μας και την περίοδο της ανάπτυξης και την περίοδο της κρίσης δεν ευνόησε, το λέω για μια ακόμη φορά, τον παραγωγό του πλούτου, τους εργαζόμενους δηλαδή που δούλεψαν σε αυτή την περιοχή. Στη Μάνδρα η κατάσταση μετά αντιπλημμυρικά και λοιπά έχει καθόλου βελτιωθεί. Κοιτάξτε, θα γίνονται κάποια έργα τα οποία δυστυχώς βλέπετε, παρά ότι χρόνια κινητοποιηθήκαμε, πώς το λένε, το παλέψαμε και τα λοιπά, έπρεπε να γίνει αυτή η καταστροφή. Ωστόσο και αυτά προχωράνε με αργούς ρυθμούς, δεν είναι ολοκληρωμένα που πρέπει να γίνουν ολοκληρωμένα και πρέπει να τελειώνει αυτή η υπόθεση, γιατί υπάρχουν κίνδυνοι για χειρότερη κατάσταση. Και για να δούμε την Μάνδρα, να τη δούμε πιο συγκεκριμένα, αν δείτε πάνω στην κήτη του ποταμού, δηλαδή του Χήμαρου ουσιαστικά που έπνιξε τη Μάνδρα, είναι χτισμένες βιομηχανίες. Ποιος τους έδωσε την άδεια, ποιος τους διευκόλυνε να γίνεται αυτή η άναρχη ανάπτυξη? Και φυσικά σε όλη την περιοχή το γνωρίζετε πολύ καλά. Ας πούμε, η θάλασσα είχε γίνει βούρκος, ανεξέλεκτα μπάζωναν τη θάλασσα μεγάλες εταιρείες και όλα αυτά τα οποία τα ζήσαμε και τα ζούμε ακόμη. Από την άλλη πλευρά, επειδή μιλήσατε για το θέμα των εργασιακών συνθήκων, ουδής αντιλέγει ότι πρέπει να υπάρχουν κανόνες, να προστατεύονται οι εργαζόμενοι και στα εργοστάσια και οπουδήποτε, αυτό νομίζω είναι, όλοι συμφωνούμε σε αυτό. Ασυζητητή, να υπάρχει εργατική νομοθεσία που να εφαρμόζεται επίσης. Στο θέμα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας θέλω να σας φέρω και να σας ρωτήσω. Και στο θέμα των αμοιβών, εννοείται ότι πρέπει να είναι αμοιβές που να μπορεί κάποιος να τα βγάζει πέρα, να μπορεί να κάνει μια οικογένεια, να μπορείς να ζεις σωστά και καλά. Από την άλλη πλευρά υπάρχει το πολύ μεγάλο ζητούμενο που έχει να κάνει με το ποιες είναι οι αμοιβές, ποιο είναι το κόστος επένδυσης συνολικά και στο κομμάτι το εργασιακό, το μισθολογικό, στη γειτονιά μας. Και δεν λέω να πάμε να οδηγηθούμε σε μισθούς Βουλγαρίας ή οτιδήποτε τέτοιο, μακριά από μένα αυτή η λογική, αλλά εδώ δεν θεωρείται ότι πρέπει να βρεθεί μια ισορροπία μεταξύ του να υπάρχουν κίνητρα για επενδύσεις στη χώρα, από τη μία πλευρά, και από την άλλη, ναι, να υπάρχει και η σωστή αμοιβή του μέσου εργαζόμενου.
Ξέρετε, κύριε Νότι, αυτό το ζήτημα δεν μπορεί να το λύσει αυτή η οικονομία και αυτές οι κυβερνήσεις που την υπηρετούν. Αν δώσει κανείς φορολογικά κίνητρα, θα δώσει κι άλλος λιγότερα φορολογικά κίνητρα. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά? Θα την πληρώσει ο εργαζόμενος με τη φορολογία του στο τέλος? Δηλαδή, το πρόβλημα είναι πώς θα διευκολύνονται κάποιες επιχειρήσεις να κάνουν επενδύσεις, να δίνουν χαμηλά μεροκάματα, να έχουν έδινια της φορολογίας, να έχουν δωράκια και στη συνέχεια να παίρνουν τα κέρδη τους και τα υπερκέρδη τους, να ζει ο εργαζόμενος μέσα σε μια κατάσταση δυστυχίας και να παίρνουν τα κέρδη τους και τα υπερκέρδη τους να τα επενδύουν αλλού και να βρίσκουν αλλού αγορές. Εάν τα φορολογικά κίνητρα, επιτρέψτε μου, αν τα φορολογικά κίνητρα φέρουν επενδύσεις, ο εργαζόμενος θα υποφεληθεί από αυτό. Κοιτάξτε, ο εργαζόμενος πρέπει να ζήσει με αξιοπρέπεια. Πρέπει να έχει τη συλλογική του σύμβαση. Πρέπει να έχει το μεροκάμα του. Εγώ σας λέω, δίνονται φορολογικά κίνητρα. Ποιος θα τα πληρώσει τα φορολογικά κίνητρα? Από πού εισπράτεται η φορολογία? Ας πούμε ένα παράδειγμα. Οι εφοπλιστές πληρώνουν φόρο. Τούτη η κυβέρνηση το έκανε να μην πληρώνουν και να πληρώνουν δυνητικά φόρο. Ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά της φορολογίας? Η φορολογία δεν έχει σχέση με το να γίνονται σχολιά, με το να γίνονται νοσοκομεία, με το να εξυπηρετεί οι ανάγκες των εργαζομένων και τα λοιπά σε μια περιοχή, σε μια χώρα? Ποιος θα πληρώσει αυτή τη διαφορά? Δηλαδή, η φορολογία θα πληρώνει για να δίνεται κίνητρο και, εν πάση περιπτώσει, να κάνουν επενδύσεις? Οι επενδύσεις αυτές τι αποτέλεσμα θα έχουν? Θα παίρνει ο εργαζόμενος μεροκάματο για να ζήσει με αξιοπρέπεια? Για θα είναι το μεροκάματο και τα μεροκάματα της πείνας και οι αποδοχές της πείνας, για να πούμε, που ζει και τις βιώνει σήμερα και τις βιώνουμε κυριολεκτικά, των 400 ευρώ. Βλέπετε ότι το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο. Δεν μπορούν να λυθούν. Γιατί δεν μπορούν να λυθούν? Γιατί αυτή η οικονομία δουλεύει για το κέρδος και μόνο για το κέρδος των ολίγων. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουμπούρη. Πρέπει να κλείσουμε λόγω χρόνου συγκεκριμένου του ραδιοτηλεοπτικού. Καλή επιτυχία στις εκλογές σας. Εύχομαι στην υποψηφιότητά σας. Να είστε καλά. Και μόνο μια κουβέντα σας λέω. Ναι. Ότι ό,τι κερδίσαμε, κύριε Νότη και κυρία Μοσχολιού, το κερδίσαμε. Εργαστήκαμε στις πιο σκληρά περιβαλλοντολογικά βιομηχανίες και ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε και το ανθυγινό επιδόμα και άλλα επιδόματα και τα λοιπά, οι εργαζόμενοι, μόνο με τον αγώνα τους. Σε αυτόν τον αγώνα θα έχει στήριγμα το ΚΚΕ τη δεύτερη μέρα των εκλογών ο εργαζόμενος. Καλή σας μέρα, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε πολύ καλά, κύριε Κουμπούρη, καλημέρα σας.